πρέπει να αποτελέσει βα... βασικό κριτήριο ψήφου το γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση με τη σύμφωνη γνώμη όλων των άλλων κομμάτων δένει όλο και πιο σφιχτά το άρμα της χώρας στο ΝΑΤΟ. Υπογράφει νέες συμφωνίες συνεχώς με τη ΣΥΠΑ που και την ίδια ώρα πληρώνει τόσα δισεκατομμύρια ευρώ που λέμε για αμυντικές δίθεν δαπάνες που είναι επιθετικές για το ΝΑΤΟ ενώ την ίδια ώρα γίνονται εγκληματικέ περικοπέ στην υγεία, την παιδεία και όλο τι κοινωνικέ ανάγκε. Νέα πρόκληση αποτελεί ο κοινό σχεδιασμό κυβέρνηση και Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με την έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών, τον είπα, για χρηματοδότηση σε ελληνικά μέσα μαζική ενημέρωση και σε μη που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με στόχο την αλλαγή του αντιαμερικάνικου αντινατοϊκού κλίματο στη χώρα, και αυτή η καμπάνια ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη. Όσους προπαγανδιστικούς μηχανισμούς όμως και αν επιστρατεύσουν, όσα πλυντήρια και αν στήσουν, όσες ψεύτικες διαχωριστικές γραμμές και αν επινοήσουν, δεν πρόκειται να ξεπλύνουν στη συνείδηση του λαού μας, τις ΗΠΑ, Πολιτείες Αμερικής, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρέπει ο ελληνικός λαός να δώσει συγχωροχάρτη ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε στα διάφορα απολυφάδια των κυβερνήσεων του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας που υπηρέτησαν όλη την ευρωενωσιακή πολιτική και που ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα τους βγάζει από τα διάφορα μπαούλα για να φτιάξει μαζί τους δίθεν προοδευτικά μέτωπα. Δεν πρέπει να ξεχαστεί ιδιαίτερα το έγκλημα κατά της Ιουγκοσλαβίας που σήμερα ακριβώς συμπληρώνονται 20 χρόνια αυτό το έγκλημα το οργάνωσαν, το εκτέλεσαν οι ίδιοι που εμπνεύστηκαν και καθοδήγησαν τη Συμφωνία των Πρεσπών σήμερα για να δυναμώσουν την παρουσία τους στην περιοχή, να διαιρέσουν τους λαούς, να φτιάξουν κράτη προτεκτοράτα. Και επειδή δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια και επειδή η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, θυμόμαστε ότι πολλοί από αυτούς που σήμερα φιγουράρουν στις προοδευτικές μαζόξεις του, του ΣΥΡΙΖΑ, πρωτοστατούσαν τότε στην νομιμοποίηση του πολέμου και των διευκολύνσεων που έδινε η κυβέρνηση σημείτη του ΠΑΣΟΚ που ήταν τότε. Όπως επίσης θυμόμαστε ότι τότε ήταν τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα που κυβερνούσαν στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρωτοστάτησαν στους βομαρδισμούς. Γιατί η Ευρωπαϊκή, Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν, είναι και θα είναι μια λυκοσυμμαχία σε βάρος των λαών που έχει στο DNA της τον πόλεμο, την εκμετάλλευση, τον αντικομουνισμό, τον εθνικισμό. Και όσοι κάνουν προσπάθεια να μας πείσουν ότι δήθεν όλα αυτά είναι μια παρέκκληση από τις ανθρωπιστικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κάνει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι απλά ανιστόρητη, είναι και συνειδητοί απατεώνες.